θέλω να σας, να σας πω κάτι από το είμαι μέλος ενός σωματείου ιδιοκτητών ταξί. Λοιπόν, οι άδειες ταξί, όπως ξέρετε, σε όλες τις δημοσίες χρήσεις, όλη την Ελλάδα έχουν μία έδρα. Υπάρχει μία άδεια, τα E5802, τα E5802, η οποία άλλαξε έδρα με παρέμβαση υπηρεσιακού παράγοντα πολιτικού προσώπου εδώ της περιοχής Θεσσαλονίκης. Είναι δηλαδή έδρα Λαγκαδά και έγινε έδρα Θεσσαλονίκη με παράνομη μετατροπή. Κάτι το οποίο βέβαια οι δημοσίες χρήσεις άδειες είναι το αδίκημα, δηλαδή ό,τι και αν συμβεί ως αδίκημα σε τέτοιες άδειες είναι σοβαρό. Δεν είναι ιδιωτική χρήση αυτοκίνητο που και εκεί είναι σοβαρό ή θα θες πινακίδες λιάπη ή χιλιάδιο. Εδώ δηλαδή άλλαξε κάποιος την άδεια κυκλοφορίας, το γνωρίζουμε και πέτσα και σε φύλλο κυβέρνησης πέρασε. Και τώρα προσπαθούν να διορθώσουν, να επιστρέψουν την άδεια πίσω δηλαδή εκεί που ανήκει. Πράγμα το οποίο βέβαια είναι δύσκολο να γίνει εφόσον πέρασε με φέκ, διότι θα αποκαλυφθεί η όλη, να το πω παρανομία, να το πω πώς γινόταν οι ελληνοποιήσεις ας πούμε βέβαια. Αλλοδαπών. Αυτό το πράγμα κάτι τέτοιο είναι. Είναι παραποίηση δηλαδή δημόσια άδεια, άδεια δημοσία χρήσεω. Μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Το ΤΑΕΠ 1802, υπάρχει ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, το οποίο άλλαξε λοιπόν την έδρα. Τώρα το θέμα ποιο είναι, για να γίνει αυτό, πράγμα το οποίο είναι κάτι πρωτόγνωρο για μα. Υποψιάζομαι ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα, εφόσον δεν υπάρχει κλητικός έλεγχος, έτσι. Δηλαδή πώς αλλάχτηκε, ποιος τόλμησε να βάλει το κεφάλι του στον τορβά, να αλλάξει την άδεια κυκλοφορίας ενός δημοσίας χρήσεως οχήματος παρανόμως. Σκέπτομαι λοιπόν ότι στη μέση είναι κάποιοι ή κάποιος πολιτικός της περιοχής σίγουρα. Εμείς από το σωματείο μάθαμε επισήμως ότι έγινε ένα λάθος υπηρεσιακού παράγοντα. Τώρα λάθος υπηρεσιακού παράγοντα να περάσει σε φέκ, αυτά για μένα είναι αρκούδες και τρελά πράγματα, τρελές δικαιολογίες. Είναι παράνομο όχι μαϊμού με την έννοια ότι δεν υφίσταται ως ταξί, είναι παράνομο δεν υφίσταται στην περιοχή. Δηλαδή, πώς να το πω, η πινακίδα του είναι πινακίδα ας πούμε Αθηνών. Είναι λοιπόν περιοχή Αθήνα σε ένα ταξί και αυτός παρανόμως αλλάζει όλα τα δημόσια έγγραφα για να μπορεί να εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Ορίσει όφελος δηλαδή, γιατί η Αθήνα παράδειγμα δεν έχει δουλειά. Έτσι. Αλλάζει λοιπόν τα έγγραφα αυτά, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα, και δουλεύει στη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο απαγορεύεται εκ του νόμου. Έτσι. Εκ του νόμου. Δηλαδή απαγορεύεται να φύγεις από την έδρα σου και να πας να δουλεύεις σε άλλη έδρα. Γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η παράνομη αντιποίηση δημοσιογράφων. Για να δουλεύει αυτό το ταξί στην πόλη τη μεγάλη, ενώ ανήκει η τάρα του σε ένα μικρό χωριό. Εγώ σας το λέω κιόλας επισήμως, διότι είμαι μέλος διοικητικού συμβουλίου όπου το ταξί αυτό μπήκε να δουλέψει. Και προτιθέμεθα εμείς να καταθέσουμε και στην εισαγγελία μία αναφορά για να γίνει έρευνα γενικώς στην υπηρεσία της κοινωνιών. Σε αυτό βέβαια βάζουμε το κεφάλι μας στον τορβά, γιατί η υπηρεσία της κοινωνιών εμάς μπορεί, αν θέλει, να μας κυνηγάει μετά από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ εμάς θα καταγγείλουμε, έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι στο πνεύμα των καιρών, έτσι, το πνεύμα των καιρών, ότι πλέον ας πούμε δεν μπορεί ο καθένας να κάνει μια λαμογιά και να περνάει παρατήρητος. Φαντάζομαι ότι κάποιος εισαγγελέας θα αφαιρθεί να κάνει την έρευνα εδώ και ίσως βγάλει και λαγό. Δηλαδή λαγό λέγοντας περαιτέρω από χαρακτηρισμούς, να τα κάνει ταξί, δεν ξέρω τι μπορεί να τις μπαίνει. Όταν εμείς μαθαίνουμε ότι άλλαξε άλλα κυκλοφορία παράνομα για να προσποριστεί κάποιος όφελος, δεν ξέρω τι μπορεί άλλο να συμβαίνει. Δεν είναι τώρα εδώ σκακομήρας και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς ας πούμε. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα στημένο κύκλωμα εγώ. Βέβαια αυτό τώρα το λέω χωρίς στοιχεία, έτσι. Αυτά τα στοιχεία θα τα βρει η εισαγγελία. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα στημένο κύκλωμα που κάνει κάτι τέτοιο.